Σας καλωσορίζουμε από το πόρταλ 902.gr. Ο κύριος Μανώλης Πάπαδου Μανολάκης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΔΙΕ. Καλημέρα, κύριε Πάπαδο Μανολάκη. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους που μας ακούνε και μας βλέπουν. Έχουμε την επίσκεψη Πομπέου στην χώρα μας. Εχθές στη Θεσσαλονίκη, από χθες το βράδυ είναι στα Χανιά και σήμερα θα πάει στην βάση της Σούδας μαζί με τον Πρωθυπουργό. Εχθές από τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, βγήκε ένα κοινό ανακοινωθέν, να ξεκινήσουμε από αυτό, όπου διαπιστώνεται η ικανοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεργαστεί με τις χώρες της περιοχής για επίτευξη συμφωνιών οριοθέτησης στη θάλασσα. Μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά. Η κυβέρνηση αυτό το παρουσιάζει ως θετική εξέλιξη όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, την παρέμβαση των Αμερικανών. Είναι ακριβώς έτσι, εκτιμάτε? Προφανώς είναι θετική, αλλά δεν είναι θετική για το λαό και τους εργαζόμενους. Είναι θετική για την αστική τάξη και τα συμφέροντα που τρέχει η κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας και προηγουμένως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η συμφωνία και αυτές οι διευθετήσεις που τρέχουν είναι σε βάρος του λαού, σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος των δικαιωμάτων τους. Αρκεί να δούμε την μεγάλη εικόνα της επίσκεψης Πομπέο. Προφανώς ο σκοπός της επίσκεψής του είναι να τρέξει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό για να το κάνει θα πρέπει να τρέξει και συμφωνίες όσον αφορά την ενίσχυση της νατοϊκής συνοχής στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Συνεπώς, ο σκοπός της επίσκεψης καταρχήν είναι να τρέξει διευθετήσεις όσον αφορά τα θέματα που υπάρχουν στην επιφάνεια τώρα που βγαίνουν στην ατζέντα, δηλαδή των ελληνοτουρκικών διαφορών, στην κατεύθυνση αυτές οι διαφορές να επιληθούν με ένα ελληνοτουρκικό διάλογο υπό την αιγίδα και την υψηλή εποπτεία ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση της επίσκεψης Πομπέο. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με την ενίσχυση του ρόλου των Αμερικανονατοϊκών στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό ακριβώς επισκέπτεται και τη βάση της Σούδας σήμερα, που είναι το μακρύ δολοφονικό χέρι των Αμερικανονατοϊκών στην ευρύτερη περιοχή. Η τελευταία ελληνοαμερικανική συμφωνία, αν δεν κάνω λάθος, προέβλεπε ενίσχυση, αναβάθμιση του ρόλου της βάσης της Σούδας. Ακριβώς προβλέπει και τι σημαίνει πρακτικά αυτό για την Ελλάδα και για την περιοχή βέβαια? Το καινούριο που έρχεται τώρα είναι ότι η αμερικάνικη βάση της Σούδας δεν αναβαθμίζεται μόνο επιχειρησιακά. Αναβαθμίζεται και επιτελικά. Διασυνδέεται πλήρως και διακλαδώνεται με όλες τις άλλες νατοϊκές δραστηριότητες εδώ, δηλαδή με το ΚΕΝΑΠ, το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής, με το Κέντρο Αριστείας Αντιπυραυλικής Άμυνας, με το Πεδίο Βολής Κρήτης, με την 115 πτέρυγα μάχης, με το αεροδρόμιο όπου και αυτή την περίοδο εκτελούνται φαραωνικά έργα για να υποδέχονται περισσότερα ταυτόχρονα αμερικανονατοϊκά αεροσκάφη και με την αναβάθμιση, επέκταση, δημιουργία δεύτερου ναυστάθμου
ανακοινώθηκε χθες, του ναυστάθμου της Κρήτης. Μάλιστα. Εδώ δηλαδή δεν είναι απλά το μακρύ χέρι του Αμερικανονατοϊκού Ιμπεριαλισμού. Είναι και το στρατηγείο του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού. Αυτό το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, τι στόχο έχει? Ακούμε ότι έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό της με την Ρωσία και την Κίνα στην ευρύτερη περιοχή. Είναι έτσι? Προφανώς και είναι έτσι. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι η βάση της Σούδας είναι στην άκρη ενός τόξου που ξεκινάει από το Μούρμανσκ, κατεβαίνει στον Τελεσέλου της Ρουμανίας, κρατήστε, συνεχίζει στη Βουλγαρία και από την Τουρκία κατεβαίνει τελειώνει στη Σούδα. Άλλωστε η βάση της Σούδας στήθηκε στο παρελθόν, το 1953, προσανατολισμένη προς την τότε Σοβιετική Ένωση. Είναι λοιπόν η Σούδα η άκρη ενός τόξου που είναι στραμμένο απέναντι στη Ρωσία αλλά και σε όλους τους γειτονικούς λαούς, δηλαδή στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στο Ιράν, βέβαια και στην Λιβύη. Αυτή η θέση της βάσης της Σούδας την καθιστά ως στρατηγική υποδομή και βάση και είναι το μακρύ χέρι των Αμερικανονατοϊκών. Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται για τα οικονομικά συμφέροντα, ακούμε για το φυσικό αέριο ή για το πετρέλαιο. Είναι ένα πεδίο κερδοφορίας για τους μονοπωλιακούς ομίλους που φαίνεται ότι δεν θέλουν να το αφήσουν ανεξέλεγκτο. Θέλουν να το ελέγχουν και θέλουν και να το καθορίζουν. Προφανώς. Να θυμίσω ότι πριν από 2 ή 3 μήνες επισκέφθηκε τα Χανιά ο ΠΑΕΚ, mm-hmm. συνοδευόμενος με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και τους 3 αρχηγούς των όπλων. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Μεσόγειος ήταν κάποτε λίμνη του ΝΑΤΟ. Βλέπουν ότι στην περιοχή υπάρχουν ανταγωνισμοί, υπάρχουν μεγάλοι παίκτες. Είναι η Ρωσία, είναι η Κίνα, είναι και οι άλλες όμως ιμπεριαλιστικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουν λοιπόν να εδραιώσουν μια ισχυρότερη κυριαρχία, προφανώς για να ελέγξουν τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας, τις πηγές της ενέργειας, αλλά και τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός είναι και ο σκοπός της επίσκεψης του Πομπέο στην Ελλάδα αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Δηλαδή, να επιβάλλουν μια κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα στην περιοχή. Και φαντάζομαι, αυτά τα σχέδια δεν φαντάζομαι, είναι γεγονός, αυτά τα σχέδια δεν είναι θετικά για τους λαούς, έτσι δεν είναι? Προφανώς δεν είναι θετικά για τους λαούς. Και ποια είναι και η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων που βλέπουμε να μην αμφισβητούνται, ούτε να λαμβάνεται υπόψη οι κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτού του είδους τα παζάρια? Ένα σχόλιο και γι' αυτό. Σε αυτούς τους ανταγωνισμούς που παίρνει μέρος και η ελληνική άρχουσα τάξη με τις κυβερνήσεις τώρα της Νέας Δημοκρατίας και προηγουμένως του ΣΥΡΙΖΑ, εμπλέκουν προφανώς τη χώρα μας σε κινδύνους και το λαό μας στο κίνδυνο να γίνει κρέας για τα κανόνια των Αμερικανονατοϊκών. Αυτοί οι δρόμοι της ενέργειας, της μεταφοράς της, των πηγών της ενέργειας, το μοίρασμα ξανά της περιοχής με την αλλαγή των συνόρων, είναι δρόμοι που είναι βαμμένοι στο αίμα. Αυτό δείχνει και η ιστορία. Συνεπώς, η εμπλοκή της
αστικής τάξης, για λογαριασμό βέβαια των συμφερόντων των δικών της μονοπωλιακών ομίλων, αλλά και για να υποστηρίξει τα συμφέροντα των μεγάλων ενεργειακών κολοσσών, δημιουργεί κινδύνους για το λαό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό η δήλωση πριν από 6 μήνες του Ρώσου Υπουργού των Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι η βάση της Σούδας, στο βαθμό που στρέφεται απέναντι στη Ρωσία και στις χώρες με τις οποίες έχει ή δημιουργεί συμμαχία, είναι τόπος που βρίσκεται στο στόχαστρο των ρώσικων στρατιωτικών δυνάμεων. Δηλαδή η βάση της Σούδας είναι μαγνήτης δυστυχίας και για τους, για τον ελληνικό λαό, είναι μαγνήτης όμως και πολέμου για τους γύρω λαούς της περιοχής. Μάλιστα. Οπότε ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, τι πρέπει να κάνουν? Σήμερα η Επιτροπή Ειρήνης έχει κινητοποιήσει το απόγευμα στις 6.30 στην πλατεία της Αγοράς, εχθές στη Θεσσαλονίκη. Το αντιπεριαλιστικό κίνημα δίνει την απάντησή του. Δίνει την απάντησή του. Είναι το πρώτο βήμα μιας απάντησης που θα πρέπει να είναι συντονισμένη και για να είναι αποτελεσματική, να μην είναι δηλαδή η ρόδα που γυρίζει στον αέρα. Θα πρέπει να ακουμπάει πάνω στις ανάγκες των εργαζομένων, πάνω στις ανάγκες του λαού, απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και όλων των αστικών κομμάτων, για την αποδέσμευση από τη λοικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Μόνο έτσι αυτή η απάντηση θα είναι και αποτελεσματική, μόνο έτσι αυτή η απάντηση θα ακουμπάει πάνω στις πραγματικές ανησυχίες των εργαζόμενων και του ελληνικού λαού. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδομαδουλάκη, για την συνομιλία μας.